Δημήτρη, σιδεροκέφαλος καταρχάς, γιατί υπέγραψες το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο. Πες μας λίγο πώς νιώθεις γι' αυτό και τα υπόλοιπα. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί εντάξει, αυτό προσπαθώ τόσα χρόνια από μικρός. Και αυτό, ναι. Για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας, τα συμπεράσματα που βγάλατε, αν πιστεύεις ότι είστε σε καλό δρόμο? Πιστεύω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλουμε λίγο ακόμη δουλίτσα, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Στόχος, ξεκινάτε πάλι για τη σωτηρία? Εμείς κάθε μάτσα το βλέπουμε ξεχωριστά. Σε κάθε μάτσα πηγαίνουμε εννοείται για την νίκη. Και αυτό. Ζώντας και τα αποδυτήρια τώρα από μέσα της επαγγελματικής ομάδας, θέλω να μας πεις τι διαφορές βλέπεις. Ήσουν μέχρι τώρα στην ΚΑΠΑ 19. Πώς το βιώνεις εσύ από μέσα πλέον, όντας επαγγελματίας? Καμία σχέση με τα αποδυτήρια της ΚΑΠΑ 19, εννοείται. Εδώ ίσως έχουν περισσότερη ενέργεια, ναι, μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο άγχος στην ομάδα εν ώψη της πρεμιέρας, ή είναι, όλα έχουν κυλήσει τόσο καλά που πιστεύετε στον εαυτό σας, να το πούμε έτσι? Εννοείται πως πιστεύουμε στον εαυτό μας και έχουν κυλήσει όλα ομαλά και είμαστε, ναι, πανέτοιμοι για την πρεμιέρα. Είσαι μόλις 19 χρονών, θέλω να μας πεις λίγο τις δικές σου φιλοδοξίες και τους δικούς σου στόχους. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕΠΑΣ Γιάννα, τον κύριο Παναγιώτη Χριστοβασίλη και τον coach Στάικο, που έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Μπαδίμα και τον κύριο Χρήστο Αγγέλη που πίστεψαν σε μένα. Και τέλος τον προσωπικό μου γυμναστή, που είναι ακόμα μέχρι και σήμερα κοντά μου. Αυτά. Και τέλος την οικογένειά μου που με στηρίζει σε ό,τι κάνω. Το στόχο του δικού σου ποιοι είναι? Η στόχη μου είναι να παίξω στην πρώτη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα, να πάρω συμμετοχές